Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Φίνικα Σύρου Όνεξ, τον Γιώσκο Μιλενκόσκι. Coach, ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Φίνικα σήμερα. Αν θέλετε, μπορεί και η καλύτερη της φετινής σεζόν. Πήρε 3 πόντους απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο. Πώς το είδατε το παιχνίδι σήμερα? Πρώτα απ' όλα, ευχαριστήρια για τις δύο ομάδες, και το Παναθηναϊκός και Φίνικας. Παίξαμε καλά. Τι να πω, εγώ είπα πριν ότι κάθε μέρα, κάθε αγώνας πρέπει να παίξουμε καλύτερα και παίξαμε σήμερα. Ήταν δύσκολο μάτς, παίξαμε με μια μεγάλη ομάδα και τώρα είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι ένα μεγάλη νίκη για μας. Μειώσατε κιόλας τη διαφορά από την κορυφή, κερδίσατε 3 πόντους και πια είστε με τον Ολυμπιακό, ισοβαθμείτε. Πώς σας δίνει αυτό αισιοδοξία για το νέο αυτό γύρο του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος? Now we are so close with the points. I think in the mini league we'll have a big chance because the difference will be not so big like before. Step by step we are going up with the points, with how we play, how we fight. So in the mini league I hope our level will be even more high than this. So, but you know, it will be difficult because we play against three great teams, all of them: Panathinaikos, Olympiakos, PAOK. Every match will be one big derby. And now today we show that we are ready, even with some problems. But all teams, they have some problems. Even some problems, we played well. First of all, what is important, we fight for every point. Our morale was also high. Even when we, in some phase of the game, when we didn't play it good, when we lost some 2 or 3 points, we didn't lose our morale and you know, our character. We show the character, and what is important, we fight. We wanted to win this match, and we won this match because we played really good. But congratulations, as I said, for the both teams. Μας είπε αρχικά για τη mini league, το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, ότι οι διαφορές είναι μικρές μεταξύ των ομάδων, ακόμη και αν μείωσε ο Φίνικας ή Ρουόνεξ. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές και μπορούν να κρυθούν στις λεπτομέρειες, γιατί και οι τρεις ομάδες, οι υπόλοιπες που θα ανταγωνιστούν το Φίνικα, είναι εξαιρετικά ισχυρές ομάδες. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ο coach είπε ότι ο Φίνικας, αν και σε κάποια σημεία έχασε κάποιους πόντους, το ηθικό του και το πνεύμα του δεν χάθηκε και γι' αυτό ήρθε και το αποτέλεσμα που ήρθε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Τον κύριο Ανδρεόπουλο. Κύριε Ανδρεόπουλε, σήμερα δεν θα τη λέγατε μια καλή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Πώς είδατε την ομάδα σας στο γήπεδο? Έχασε 3 σημαντικούς, θα λέγαμε, πόντους για την πορεία του πρωταθλήματος από εδώ και μπρος. Αυτή είναι η δική σας οπτική. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι, δεν μας βγήκαν πράγματα και κάναμε μια ήττα. Δεν είναι ούτε το τέλος του κόσμου, ούτε οτιδήποτε. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι συνεχίζουμε. Δώσαμε πολύ σκληρό αγώνα σήμερα, φτάσαμε κοντά σε παρατάσεις. Ίσως στο δεύτερο σετ είχαμε ευκαιρία να το κατακτήσουμε και να αλλάξουμε τη μορφή του παιχνιδιού, αλλά αυτά ήταν τα ποιοτικά στοιχεία του παιχνιδιού και κάναμε μια ήττα. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει διανύσει ήδη μια αρκετά δύσκολη περίοδο με σημαντικά παιχνίδια και στις τέσσερις, αλλά έχει δώσει πολύ σημαντικές μάχες και τις έχει κερδίσει. Οπότε ίσως και αυτό να συνετέλεσε στη σημερινή μάχη. Οι μάχες δίνονται πάντα, άλλοτε κερδίζεις, άλλοτε χάνεις. Η πορεία μας είναι καλή.
οι ήττες σε αυτό το πολύ δύσκολο πρωτάθλημα είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν μας σταματάνε, δεν μας βγάζουν από το στόχο μας, δεν μας αποσυγκεντρώνουν. Τη δουλειά μας μέχρι το τέλος και προσπαθώντας πάντα να κατακτήσουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει. Καλή σας επιτυχία λοιπόν για το υπόλοιπο της σεζόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Στον Πίτερ Μιχάλοβιτς. Πίτερ, today team had an amazing performance. You in particular had an amazing performance. How do you feel about your game and the team's game, of course? I felt really good. I knew that I will have to put something more because we have some problems during the week, some small injuries. We were not able to make the practice as we wanted. So I put maximum as always, and I like this kind of games against strong opponent, which are always emotional. And we had some small fights, players against players, and this is what I like about volleyball. Το ρωτήσαμε για την δική του απόδοση και για την απόδοση της ομάδας προφανώς. Όπως μας είπε, το ευχαριστήθηκε, διότι αυτή τη βδομάδα η ομάδα υπέφερε από κάποια μικρά προβληματάκια μικροτραυματισμών. Οπότε το να πάρει πάνω του το βάρος που θα έπρεπε για να σηκώσει την ομάδα και να την οδηγήσει με τέτοια εμφάνιση ήταν κάτι που απόλαυσε. Του αρέσει να παίζει απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και σίγουρα είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Does that win give you the confidence that you need for the second round of the championship? Of course, we lost some points against, let's say, weaker teams, and now we have to catch the first three teams, and we are coming closer. That's important. So we still have a chance to play for the title. This is definitely our goal, and it's important for our mentality. To have this in front of us. Εννοείται ότι αυτή η νίκη τους δίνει αυτοπεποίθηση, όπως και τον ρώτησα. Το ότι υπήρξε μια διαφορά η οποία οφείλεται σε κάποια αποτελέσματα στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή μειώνεται, αυτή τη στιγμή ο Φίνικας ανεβαίνει και από εδώ και πέρα σίγουρα είναι πιο αισιόδοξος όσον αφορά τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Thank you, Peter. Thank you very much. Έχουμε κοντά μας τον ακραίο του Παναθηναϊκού, τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο. Χαράλαμπε, δεν σε βλέπουμε ευχαριστημένο και πώς να είσαι. Πού οφείλεται, πιστεύεις, η σημερινή εμφάνιση? Παλέψατε πάρα πολύ, φτάσατε στο δεύτερο σετ ιδίως, ακόμη και πολύ κοντά στην κατάκτησή του, πιέσατε πολύ, ωστόσο μάλλον δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περιμένατε. Ναι, δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Σε κάθε παιχνίδι φέτος και τους περιμένουμε να νικάμε. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν νομίζω ότι οφείλεται κάπου. Για μένα είναι απλά ένα ακόμα παιχνίδι. Ναι, μεν χάσαμε 3 πόντους βαθμολογικά. Θεωρώ όμως ότι έχουμε κάνει καλές νίκες στον πρώτο γύρο και αν καταφέρουμε να νικήσουμε το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα στη δεύτερη θέση με κάποιους βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Που αυτοί οι βαθμοί στο φετινό βαθμολογικό σύστημα θα διαιρεθούν 2-2. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για κάποιους λίγους βαθμούς εν τέλει στα play-off. Πώς θα μπείτε σε αυτό το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος? Έχετε και αρκετά υψηλούς στόχους και σε όλες τις διοργανώσεις και είστε και η μοναδική ομάδα που συνεχίζει κιόλας ευρωπαϊκά. Είναι πολλές οι απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε η μόνη ομάδα που θα συμμετάσχει σε ημιτελικές, όχι εκτός από το κύπελλο, σε ημιτελικές φάσεις τριών διοργανώσεων. Είναι το κύπελλο 4. Το ξέραμε από την αρχή της χρονιάς, το αναλύαμε από τον Ιανουάριο και έπειτα
ότι όλα τα παιχνίδια θα πηγαίνουν από εδώ και πέρα Τετάρτη Σαββάτο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι σωματικά για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτή είναι η υποχρέωση μας ως αθλητές. Κούραση, εντάξει, υπάρχει και σε άλλα αθλήματα. Δεν νομίζω ότι αποτελεί δικαιολογία αν θέλουμε να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Αυτό. Άμα δεν είμαστε έτσι καλά, δηλαδή σε κάθε παιχνίδι, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Βέβαια, αυτό δεν μας απογοητεύει η σημερινή εμφάνιση. Όπως σου είπα, για μένα είναι ακόμα ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι άμα καταφέρουμε να νικήσουμε το Σάββατο, όλα θα εξομαλυνθούν. Ωραία. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, λοιπόν.